Λοιπόν, κύριε Τριχιά, βρισκόμαστε εδώ στην Κέφαλο. Παρακολουθήσατε το παιχνίδι για το ανδρικό πρωτάθλημα ανάμεσα σε Νίκα Γόρα και Αργοναύτες. Είχατε την ευκαιρία να δείτε και κάποιους ποδοσφαιριστές και θα είστε και όλο το διήμερο εδώ στην εικόνα. Να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ναι, όντως, επί ευκαιρίας μετά την ανακοίνωση το ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα προεπιλογής των μεικτών ομάδων. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μία από τις τελευταίες ευκαιρίες που να μπορέσω να επισκεφτώ το νησί της Κο και να παρακολουθήσω αρκετά παιχνίδια. Σε αυτό σίγουρα συνέβαλαν και οι ομάδες οι οποίες προσφέρθηκαν να προγραμματίσουν αρκετά παιχνίδια όλων των κατηγοριών αυτό το Σαββατοκύριακο και όντως θα παρακολουθήσω από αντρικό μέχρι K14 όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια σήμερα και αύριο εδώ στην ΚΟ. Νομίζω ότι ουσιαστικά έχετε κάνει έτσι μια πρώτη επιλογή. Ξέρετε ουσιαστικά ποιους ποδοσφαιριστές θα παρακολουθήσετε γιατί βρισκόμαστε και λίγο πριν τις επίσημες υποχρεώσεις επί της ουσίας της μεικτής. Σωστά, ναι. Στην προηγούμενη επίσκεψη έχω μια πλήρη εικόνα για τα παιδιά του 2007 και του 2008. Επειδή δεν γνωρίζαμε τότε ποια θα είναι η επόμενη ηλικία και ανακοινώθηκε μετά τα παιδιά του 2009, ήρθα στη Ροστικό πιο πολύ για αυτές τις ηλικίες, γι' αυτό για την K14, ώστε να προγραμματίσουμε ένα τριήμερο την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μια συγκεντρωτική προπόνηση και για τις δύο κατηγορίες στη Ρόδο για να μπορέσουν να βρεθούν όλα τα παιδιά τα οποία θα επιλεχθούν να προπονηθούν μαζί ένα τρίμηνο, να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι όταν θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για τους τελικούς αγώνες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος στόχος για το τι θέλει να πετύχει φέτος η μεικτή? Προσωπικά, όσο θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και φυσικά θα έχω την εμπιστοσύνη της Ένωσης, ο στόχος δεν αλλάζει. Ο στόχος είναι να όσο το δυνατόν περισσότερο να υπάρχουν επιλογές από όλα τα νησιά και από περισσότερες ομάδες, να προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και εικόνες στα παιδιά που ενδεχομένως να αποφασίσουν ή να επιλεχτούν στο μέλλον για κάτι μεγαλύτερο, να είναι καλύτερα προετοιμασμένα, γιατί σίγουρα ένα παιδί από ένα νησί όπως είναι η Κάλυνος, η Κάρπαθος, η Σίμη που είναι πιο αποκομμένο, δεν έχει εικόνες από επαγγελματικές ακαδημίες ή επαγγελματικές κατηγορίες και από εκεί και πέρα να ζήσουν τα παιδιά την αποστολή μιας ομάδας και γενικότερα την όλη ιστορία του τουρνουά και από εκεί και πέρα αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ένα αποτέλεσμα που σίγουρα όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό επιδιώκει και το αποτέλεσμα που είναι η νίκη και κάποια επιτυχία περαιτέρω θα είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά πρωταρχικός είναι να δίνουμε σωστές εικόνες στα παιδιά, να υπάρχει παιδεία μέσα από τον αθλητισμό και φυσικά να δίνουμε ένα ευκολότερο τρόπο σε αυτούς που είναι στο παραπάνω πόστο από εμάς να επιλέξουν και παιδιά από την 12η. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.